το πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος γίνεται ο ένατος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και πώς υποδέχεται αυτή την νέα σελίδα της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση και εσείς. Εμείς δεν έχουμε παρά να συγχαρούμε τον κύριο Μητσοτάκη και ευχόμαστε στη Νέα Δημοκρατία υπό τη νέα ηγεσία να παίξει το ρόλο της αξιόπιστης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι θέμα δικό μας. Σηματοδοτεί, εκτιμάτε κάτι για το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό η εκλογή του κυριάκου Μητσοτάκη στα πράγματα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα φανεί στην πορεία αυτή η μάχη καραμαλισμού μητσοτακισμού. Έδωσε τώρα η πλάστιγκα έγειρε υπέρ του μητσοτακισμού. Αυτό τι σημαίνει και πώς θα εξελιχθεί στην πορεία? Είπε ο κύριος Κουμουτσάκος κάτι πριν που τον άκουγα, που νομίζω ότι είναι πολύ σωστό. Είμαστε σε μια ατυπική πολιτική περίοδο. Δεν ξαναείχαμε τέτοιο φαινόμενο της πολιτικής κατάστασης και της κοινωνικής κατάστασης, βαθιά κρίση κλπ. Οπότε και τα κόμματα δοκιμάζονται και κυρίως αυτά τα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα με μία παράδοση και με οικογένειες οι οποίες δημιουργούσαν τον πυρήνα εξουσίας μέσα στα κόμματα. Το πώς θα εξελιχθεί δεν μπορώ να ξέρω, εγώ σας είπα συγχαρητήρια. Κυριάκη, θεωρείτε πάλι ένα τζάκι, γιατί καταλαβαίνουμε και από αυτά που βλέπουμε έτσι τις πρώτες αναλύσεις και μάλιστα το ακούσαμε και τώρα, ότι αυτό το 60% της ανανέωσης που είχε μοιραστεί ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Τζικώστα και τον κύριο Γεωργιάδη, ουσιαστικά τώρα συντάχθηκε και αναζητείται ενδεχομένως και η εναλλακτική λύση απέναντι στη δική σας την κυβέρνηση, που μέχρι τώρα δεν φαινόταν ή, εν πάση περιπτώσει, η αξιωματική αντιπολίτευση λόγω των εσωκομματικών της θεμάτων δεν είχε καταφέρει να ορθώσει λόγω συγκεκριμένου. Ναι, δεν θα πω εγώ ότι επικράτησε το ένα τζάκι απέναντι στο άλλο, γιατί είναι πιο πολύπλοκα και πιο σύνθετα τα πράγματα πια. Απλώς αυτό που θα έλεγα είναι ότι πόλους δημιουργούν αυτά τα τζάκια με ή χωρίς εισαγωγικά. Είναι πολύ πιο πολύπλοκα τα πράγματα σήμερα και μέσα στα κόμματα, φαντάζομαι και στη Νέα Δημοκρατία και έτσι όπως το βλέπω απ' έξω, υπάρχει βέβαια ανανέωση, υπάρχουν πολύ μικροί πόλοι μέσα στα κόμματα οι οποίοι συγκλίνουν τώρα προς έναν μεγαλύτερο ή όχι. Τώρα, σχετικά με τη γραμμή που αναμένεται να ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κυρία Αναγνωστοπούλου, και γνωρίζουμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα και στο Υπουργείο που είστε, στο Υπουργείο Παιδείας, είχε πληγεί από πολιτικές που είχε ακολουθηθεί. Που είχαν ακολουθηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης και με τους σχολικούς φύλακες και με τους διοικητικούς στα πανεπιστήμια. Τι αντιπολίτευση εκτιμάτε ότι θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, αυτό που εύχομαι είναι να μην επικρατήσει ένα σκληρό νεοφιλελεύθερο πρόσωπο όπως το είδαμε όσο είχαμε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου μέχρι πέρσι το Γενάρη. Δηλαδή αυτό που είχαμε δει με τη διαθεσιμότητα διοικητικών που εξαρτήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη, ελπίζω να μην επικρατήσει και τώρα ως η κύρια γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και να μην είναι η αντιπολίτευση στοχευμένη, επικεντρωμένη σε αυτό το σημείο, δηλαδή μιας αντιπολίτευσης που θέλει να σπρώχνει την όλη πολιτική κατάσταση και την κοινωνική όσο το δυνατόν σε νεοφιλελεύθερη τροχιά. Ελπίζω να είναι σε μια άλλη τροχιά που θα οδηγήσει στο να ορθοποδήσει αυτή η κοινωνία. Κυρία Αναγνωστοπούλου, θα ήταν, να το πω έτσι λαϊκά, πιο εύκολη πίστα αν έβγαινε ο κύριος Μη Μαράκης για την δική σας την κυβέρνηση και για το έργο μπροστά? Κοιτάξτε, δεν θέλω να το πω, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είχε δείξει ένα συνενετικό προφίλ ο κύριος Μη Μαράκης. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι η αξιωματική αντιπολίτευση οφείλει να παίζει το ρόλο για τον οποίο είναι αξιωματική αντιπολίτευση και από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει εύκολος ή δύσκολος αντίπαλος, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Λοιπόν, κύριε Γνωστοπούλου, τώρα ας πούμε για παράδειγμα όλο αυτό το διάστημα και ενώ γίνονται πράγματα από το Υπουργείο και τώρα έχει ξεκινήσει και η διαδικασία του διαλόγου για την παιδεία, δεν βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να υψώνει τους τόνους σε ζητήματα παιδείας? Κοιτάξτε, αυτό θα εξαρτηθεί στην πορεία. Θα το δούμε στην πορεία αν θα του σηκώσει ή όχι. Πάντως η προσωπική μου άποψη είναι ότι στην πολιτική υπάρχουν ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και ένα κόμμα αριστερό και ένα κόμμα δεξιό έχουν ιδεολογική αντιπαράθεση εκ των πραγμάτων. Η παιδεία είναι ένα πεδίο στο οποίο παίζονται
ιδεολογικές συγκρούσεις. Άρα λοιπόν όποιος και να είναι ο αρχηγός στα άλλα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία, ιδεολογικές αντιπαραθέσεις θα υπάρχουν και αυτό δεν είναι κακό. Αυτό είναι δημοκρατία. Κυρία Αναγνωστοπούλου, πριν περάσουμε στα της παιδείας, και επειδή το ασφαλιστικό είναι αυτό που καίει τώρα αυτή τη στιγμή και την κοινωνία και την κυβέρνηση και πώς θα περάσει και με τις λιγότερες απώλειες, γιατί όπως και να το κάνει κανείς, είναι ένα τεράστιο θέμα που θα αφορά και σε πολλά χρόνια μετά. Ακούμε από τα κυβερνητικά στελέχη ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι αυτό θα περάσει όχι μόνο με τους 153, αλλά θα υπάρχει και μια διεύρυνση, έτσι, και θα βρείτε και συμμάχους. Από πού? Κοιτάξτε, εγώ θα πω ότι δεν πρέπει να βλέπουμε κατακερματισμένη την εικόνα. Δηλαδή να δούμε τώρα τι ασφαλιστικό έχουμε μπροστά μας. Θα το δούμε και αυτό και να το εξετάσουμε αναλυτικά. Να δούμε όλη την εικόνα, τι έχει συμβεί αυτά τα χρόνια της κρίσης και πού οδήγησαν συγκεκριμένες πολιτικές και πριν από την κρίση το ασφαλιστικό μας σύστημα. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο που κατατίθεται, κατά την προσωπική μου άποψη και κατά την εκτίμηση της κυβέρνησης, είναι το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσαμε να είχαμε, προσέξτε, όχι το καλύτερο δυνατό εν κενό αέρος, το καλύτερο δυνατό στις συγκεκριμένες συνθήκες, στην κατάσταση που είναι η οικονομία μας, στην επιτροπία που έχει η χώρα μας, γιατί αυτά που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, και στην καταστροφή που έχει επισυμβεί επί τόσα χρόνια. Ειδικά τα χρόνια της κρίσης, με τις περικοπές, με το PSI, την απώλεια των αποθεματικών, των ασφαλιστικών ταμείων κλπ. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι η επικοδομητική κριτική αυτή τη στιγμή, δεν θεωρώ ότι κατεβάσαμε εμείς το τέλειο νομοσχέδιο, επικοδομητική κριτική είναι αυτή που δεν θα στριμώξει, συγχωρήστε μου την έκφραση, την κυβέρνηση μόνο και μόνο για να γίνει αντιπολίτευση, να υπάρχει αντιπολίτευση, αλλά που θα τη στριμώξει προς ένα πιο δίκαιο σύστημα. Και ακόμα κάτι, και αυτή η αντιπολίτευση θα είναι σε θέση να βγει να κάνει λόμπι στις Βρυξέλλες και παντού για να περάσει ένα ασφαλιστικό σύστημα δικαιότερο. Εξαντλούμε όλη την προσπάθεια στο εσωτερικό, το πώς θα δείξει ο καθένας, και μάλιστα αυτοί που ευθύνονται για το χάλι του ασφαλιστικού, στο πώς θα δείξουν τώρα τι ακριβώς. Ότι θέλουν ένα άλλο ασφαλιστικό σύστημα, γιατί δεν το κάνανε. Γιατί δεν θέλετε κι εσείς ένα άλλο ασφαλιστικό σύστημα? Ο κ. Κατρούγκαλος είπε ότι να βγει βεβαίως, ο κόσμος στον δρόμο, βεβαίως, λέει, μα αυτό ακριβώς λέω. Το βρίσκεται υποκριτικό ή λογικό? Όχι, όχι, απολύτως λογικό το βρίσκω και ξέρω ότι είναι απολύτως ειλικρινές από τον Γιώργο Κατρούγκαλο. Δεν θέλουμε δικαιότερο ασφαλιστικό σύστημα. Προς ποια κατεύθυνση, κύριε Αναγνωστοπούλου, εσείς, αν είχατε δυνατότητα, θα το κάνατε δικαιότερο σε αυτή τη συγκυρία? Κοιτάξτε, εκεί που υπάρχουν τα κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή οι αγρότες, εκεί βεβαίως θα θέλαμε να είναι. Προσέξτε, αν είχαμε μια άλλη χώρα, μια άλλη οικονομική κατάσταση και δεν ήμασταν εξαρτημένοι, γιατί είμαστε εξαρτημένοι αυτή τη στιγμή. Εγώ λοιπόν αυτό που λέω είναι πάρα πολύ απλό, και η πίεση από κάτω αλλά και η πίεση από την αντιπολίτευση πρέπει να είναι ακριβώς στις Βρυξέλλες. Ας βγουν οι αρχηγοί των κομμάτων, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης να πούν ότι δεν θέλουν περικοπές στις συντάξεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο όπλο στα χέρια του όταν θα διαπραγματεύεται με τους θεσμούς το ασφαλιστικό. Η υποκρισία αυτή να σηκώνουμε κορώνες και μετά να λέμε ό,τι πούνε οι Ευρωπαίοι και εμείς είμαστε ευρωπαϊκά κόμματα, πρέπει να σταματήσει σε αυτή τη χώρα. Γνωρίζετε καλά τις ισορροπίες στην Ευρώπη, κυρία Αναγνωστοπούλου. Ακριβώς. Εκτιμάτε τώρα ότι κλείνοντας το ασφαλιστικό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα ανοίξει, και κλείνοντας και την αξιολόγηση, θα ανοίξει εύκολα ο δρόμος για τη συζήτηση για το χρέος? Γιατί υπάρχουν φωνές στην Ευρώπη που μιλούν και για νέα μέτρα. Ναι. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Για τη χώρα μας τίποτα δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό πρέπει. Και γι' αυτό πιστεύω σε αυτή την κυβέρνηση, κυβερνήσεις που να είναι σε θέση να δώσουν μάχη. Θεωρώ όμως ότι στην Ευρώπη αλλάζουν τα πράγματα. Δεν αλλάζουν με θεαματικό τρόπο που θα έπρεπε αυτή την εποχή, αλλά αλλάζουν τα πράγματα που αυτό συμβάλλει σε μια καλύτερη θέση μάχης για μας.
Αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο για μας. Αυτό το εισπράττουμε όμως εμείς ως χώρα, κυρία Αναγνωστοπούλου. Ναι. Δηλαδή από τις ισορροπίες αυτές θα έχουμε εμείς ένα αποτέλεσμα και να πούν ότι στην Ελλάδα ναι, έχουν κάνει αρκετά πράγματα. Ας τους δώσουμε, ας πούμε, κάποιους πόντους στο ασφαλιστικό ή τέλος πάντων να ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος. Βλέπετε να υπάρχει αυτό από την πλευρά των Ευρωπαίων. Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα τους Ευρωπαίους γενικά και ορίστα. Θα έλεγα συγκεκριμένες δυνάμεις που αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι η Ευρώπη έτσι όπως πάει οδηγείται σε αδιέξοδο. Το προσφυγικό είναι το άλλο μεγάλο ζήτημα που δείχνει αυτά τα αδιέξοδα. Υπάρχουν λοιπόν πολιτικές δυνάμεις ή πρόσωπα μέσα σε διάφορες πολιτικές δυνάμεις που βλέπουν ότι οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Αυτές οι ρογμές που έχουν δημιουργηθεί ήδη από το καλοκαίρι και το είδαμε, είναι που βοηθήσανε και από το καλοκαίρι και μετά, αλλά και από τώρα, τώρα δηλαδή αυτή την περίοδο που διανύουμε, η Ελλάδα να κατορθώσει πραγματικά να ανοίξει έναν μεγαλύτερο δρόμο για να σταθεί στα πόδια της. Κυρία Αναγνωστοπούλου, το θέμα είναι βέβαια και το θέμα του χρόνου για την κυβέρνηση. Δηλαδή θα ήθελε να τρέξει ακόμη και για το ασφαλιστικό που είναι ένα μεγάλο θέμα, δίνει ένα περιθώριο, αλλά θεωρεί ότι μέχρι εκεί τις 5 Φεβρουαρίου υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα να ψηφιστεί. Από την άλλη ακούμε από τις Βρυξέλλες ότι η αξιολόγηση, η τρέχουσα δεν θα κλείσει έτσι εύκολα, θα πάρει μήνες. Το οποίο τι σημαίνει τώρα, ότι είναι και σε εκκρεμότητα τι θα γίνει με το Δούνου του, το οποίο αυτή τη στιγμή παρακολουθεί και παρατηρεί, αν θα μπει ή δεν θα μπει. Είναι για κάποιες χώρες δεδομένο ότι η ύπαρξή του πρέπει να είναι στο πρόγραμμα το Δούνου του. Και επίσης υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες που λήγουν πάλι υποχρεώσεις. Και αν εμείς δεν έχουμε κλείσει την αξιολόγηση, δεν θα έχουμε προφανώς και χρήματα πάλι να πληρώνουμε. Και είναι πολλά και προς το Δούνου του. Αυτό πόσο θα πιέσει την κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση? Κοιτάξτε, αυτό για την αξιολόγηση ότι μπορεί να πάρει μήνες, το είπε ένας αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, δεν έχουμε γενικευμένο. Ναι, ο κύριος Ντάισερμπλουμ. Ναι, αλλά τα περισσότερα στο Eurogroup κρίνονται. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι αυτό που συμβαίνει και το έχουμε δει αυτά τα χρόνια της κρίσης, υπάρχουν φωνές και φωνές στην Ευρώπη. Υπάρχουν ακραία συντηρητικές φωνές, υπάρχουν οι μετριοπαθέστερες συντηρητικές και υπάρχουν και οι φωνές που προσπαθούν να αλλάξουν τη ρότα αυτής της Ευρώπης. Το θέμα είναι με ποιους συμμαχεί κανείς και πώς προσπαθεί αυτές οι συμμαχίες να αποκτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δύναμη. Εγώ λέω ένα πράγμα. Είμαστε ακόμα σε δύσκολη φάση. Ώσπου η χώρα μας να σταθεί στα πόδια της οικονομικά, οι εξαρτήσεις δεν θα λείπουν, οι πιέσεις δεν θα λείπουν. Καλό είναι λοιπόν μια κυβέρνηση, και εκεί απευθύνομαι και στην αντιπολίτευση, η κυβέρνηση να μπορεί να σταθεί όρθια και να δίνει αυτές τις μάχες. Και η αντιπολίτευση, αν θέλει να παίξει πραγματικά ένα πατριωτικό ρόλο, να βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι να εξαγνιστεί η αντιπολίτευση μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύοντας πόσο αυτό που προσπαθούν να κάνουν κακός ή κακός χειριστής είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πώς μπορεί η κυβέρνηση με κριτική και με αυστηρή κριτική να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν ήδη στην Ευρώπη. Αναφερθήκατε στο προσφυγικό και είπατε και για τη δύσκολη θέση της χώρας μας διαπραγματευτικά. Υπάρχουν πολλοί που ανησυχούν και για τα εθνικά θέματα και βλέπουν ότι πίσω από τις ΝΟΤΑΜ τώρα της Τουρκίας υπάρχουν σκέψεις, μια βούληση από την πλευρά της Άγκυρας για συνδιαχείριση του Αιγαίου. Εσείς ανησυχείτε ή βλέπετε ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι πίσω από αυτή την τακτική? Κοιτάξτε, εγώ ανησυχώ για όλη την εικόνα αυτή την περίοδο, για όλη την κατάσταση, συγγνώμη, αυτή την περίοδο στη Μέση Ανατολή, στην περιοχή μας και στην Ευρώπη. Όταν η Μέση Ανατολή είναι σε αυτή την πλήρη κατάρρευση, με πόλεμο συνεχή, που ο οποίος δεν εκδηλώνεται, εκδηλώνεται και δεν εκδηλώνεται, επιτρέπει να ανοίγουν ρογμές όπου κάθε δύναμη, περιφερειακή ή μεγαλύτερη, να θέλει να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο. Και την Τουρκία φοβάμαι σε αυτή τη φάση, και τη Ρωσία φοβάμαι, και τη σύγκρουση Ιράν-Σαουδικής Αραβίας. Φοβάμαι όμως και ένα άλλο πράγμα. Ότι η Ευρώπη έτσι όπως είναι, και μη θέλοντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ή αντιμετωπίζοντάς το με έναν τρόπο που ενισχύει δυνάμεις όπως το Ισλαμικό κράτος,
αυτοπαγιδεύεται και περικλεί μέσα τη τρομοκρατία και ακροδεξιά. Αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε. Εμείς τώρα προκειμένου να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας σε αυτή τη δυσμενή συγκυρία για τη χώρα και διαπραγματευτικά και στη φάση που βρισκόμαστε σε ένα μνημόνιο, τι πρέπει να κάνουμε, εκτιμάτε, για να διασφαλίσουμε τις θέσεις μας απέναντι στην Τουρκία? Κοιτάξτε, εμένα το σημαντικότερο που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική. Πρώτον, είμαστε μια χώρα η οποία έδειξε το πρόσωπό της, το ευρωπαϊκό της πρόσωπο, μην αφήνοντας τους πρόσφυγες να πνιγούν στο Αιγαίο, γιατί αυτό είναι η άλλη πολιτική, να μην γελιόμαστε. Και το δεύτερο είναι να εγκαλέσουμε αυτή την Ευρώπη να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της, γιατί εμείς είμαστε τα σύνορα της Ευρώπης. Άρα λοιπόν αυτά τα σύνορα είναι και εθνικά και ευρωπαϊκά και πρέπει να περιφρουρηθούν απέναντι στον οποιονδήποτε θέλει να παίξει παιχνίδι εκμεταλλευόμενος αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Κλείνοντας, κυρία Αναγνωστοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Κάνοντας μια προβολή έτσι σε ένα μέλλον κοντινό, αν ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης καταφέρει να συσπυρώσει πάλι την Νέα Δημοκρατία και να μαζέψει κόσμο που είχε φύγει, αντίστοιχα από την πλευρά σας, εσείς θα μπορούσατε να διευρύνετε την πλειοψηφία σας ή να πάτε σε ένα διαφορετικό σχήμα που να μπορέσει να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, που πολλές φορές ο κύριος Τσίπρας λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει έτσι ανταποκριθεί για χι λόγους, αλλά ή με τον κύριο Λεβέντη, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει μια διαφορετική συμμαχία που θα στηρίξει περισσότερο και εσάς? Ναι. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Αν το οποιοδήποτε κόμμα εγκαταλείψει την νεοφιλελεύθερη πολιτική που έχει, θα μπορούσε να συνταχθεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή όμως δεν τίθεται τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή, εγώ θα έλεγα, και επειδή κλείνουμε, θα έλεγα ένα πράγμα, και γι' αυτό λέω την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Εμείς αυτή τη στενότητα οικονομική, τη στενότητα την οικονομική που υπάρχει και στο Υπουργείο Παιδείας, προσπαθήσαμε να ανατρέψουμε λίγο αυτή την ηφαισιακή κατάσταση, ηφαισιακή όχι μόνο με όρους στενά οικονομικούς, αλλά εργασιακούς κλπ. Κάναμε προσλήψεις, αρχίσαμε προσλήψεις, ειδικά στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν αποψηλωθεί και έχουν γεράσει. Δηλαδή την εποχή που η προηγούμενη κυβέρνηση απέλυε κόσμο, έθετε σε διαθεσιμότητα κόσμο, εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φρενάρουμε την κατάσταση, ξαναφέρνοντας κόσμο πίσω για να στηρίξει κυρίως τα ανώτατα ιδρύματα, αλλά και τη μέση και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που μπορούν να διατηρήσουν το δημόσιο. Είχαν προηγηθεί και κάποιες αποσπάσεις, κυρία Αναγνωστοπούλη, που συζητήθηκαν πάρα πολύ και είχαν δημιουργήσει πάρα πολλά κενά έτσι, σε σχολεία και όλα αυτά το προηγούμενο τμήμα. Ναι, αλλά εμείς ξεκινάμε καινούργιες προσλήψεις. Εμείς δηλαδή δεν προσπαθήσαμε να κάνουμε αλλαγές τέτοιες που θα συρρυκνώσουν τη δημόσια παιδεία, αλλά προσπαθήσαμε να φέρουμε κόσμο για να μπορέσουμε να τη στηρίξουμε. Και αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, γι' αυτό έλεγα να αλλάξουν. Θα φιλοξενήσουμε όταν προχωρήσει ο διάλογος για την παιδεία και θα έχουμε έτσι συγκεκριμένα πράγματα. Ωραία. Θα ξαναέχουμε, αν θέλετε και εσείς, στην εκπομπή μας, να τα ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.